Γεια σας κύριε Σκύρι και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου, το Louis the Wizard. Σήμερα έχουμε Clash of Clans και η σειρά που θα κάνουμε είναι, είναι η εξής, Road to Town Hall 9. Δηλαδή δρόμος προς το Town Hall 9. Με λίγα λόγια εδώ πέρα θα κάνουμε μερικά attack και θα... προχωράμε και με αυτά τα attack θα μαζεύουμε loot, δηλαδή χρυσό και ελιξίριο και μαύρο ελιξίριο, ώστε να αναβαθμίζουμε τα πράγματά μας και έτσι να μην μένουμε σε ένα στάσιμο σημείο. Λοιπόν, θα βάλουμε boost όλα τα barracks. Θα κάνω attack με μια στρατηγική πολύ γνωστή, λεγόμενη Bart. Θα χρησιμοποιήσω 100 Barbarians level 5 και 100 Archers level 5 και το Barbarian King, μου που είναι level 6 και ένα ένα Poison Spell, συγγνώμη. Πάμε να αρχίσουμε. Βρήκαμε κιόλας ένα πάρα πολύ καλό χωριό με την πρώτη. Και ειδικά είναι πολύ εύκολο να του πάρουμε το loot. Όμως πρώτα ελέγχουμε για assist troops. Οκ, έχει ένα hide and tesla. Για όσους αναρωτιούνται ποια είναι τα assist troops, είναι τα λεγόμενα clan castle troops. Εδώ πέρα θα ρίξω έτσι εδώ, μετά εδώ. Να απασχοληθούν λίγο τα... ναι, έτσι ακούγεται καλύτερα. Να απασχοληθούν λίγο τα defenses με τους barbarians όσο οι archers θα μαζεύουν το loot. Ξαναρίχνουμε barbarians εδώ και είναι σωστά τώρα η δουλειά. Ρίξουμε εδώ πέρα δύο archers. Barbarians, Archers. Εντάξει. Πήραμε το περισσότερο loot όπως βλέπετε. Εντάξει, σίγουρα θα κάνουμε δουλειά εδώ. Υπέροχα, έχει μείνει τίποτα, ναι, έχει μείνει αυτό εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τον Barbarian King όπως είδατε. Για τον προφανές λόγο το ότι αυτή η στρατηγική πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι για να παίρνετε 100% όλα τα χωριά. Δηλαδή δεν είναι για τρόφι. Για τρόπια δηλαδή, είναι μόνο για να πηγαίνετε και να παίρνετε τα collectors και τα gold mine. Και τώρα ήμασταν τυχεροί και πήραμε και λίγο dark elixir. Εντάξει, εδώ πέρα, όπα, εδώ πέρα σταματάω και τη μάχη, μισό λεπτό. Ναι, εδώ πέρα σταματάω τη μάχη. Δεν πήραμε αστέρι, δεν μπορούσαμε κιόλας, αλλά καταφέραμε να πάρουμε 192.910 gold, 190.301 elixir, 96 dark elixir και χάσαμε δυστυχώς 307 τρόπαια. Καλά, τώρα αυτό μπορεί να μας φανεί και ως πλεονέκτημα, διότι έτσι θα βρίσκουμε πιο εύκολα σε αντιπάλους. Όπως βλέπετε θα χρειαστεί να περιμένουμε λιγάκι και πέσαμε σε gold 3 να πάρει. Θα χρειαστεί να περιμένουμε λιγάκι, 3 λεπτά θα ήταν κανονικά. Δεν θέλω να σας έχω σε υπομονή και αυτά. Ναι,
Και είμαστε 100 και 100 ξανά. Σε λεπτό. Μπαρτς. Ωραία. Το πράγμα, το αντικείμενο που πρέπει να αναβαθμίσουμε αυτή τη στιγμή είναι το Arthur Tower. Όμως θα χρειαστεί, βασικά τα αντικείμενα που προέχουν είναι τα Arthur Tower, αναβαθμίζονται για level 10 και εγώ πρέπει να τα αναβαθμίσω και τα 5. Οπότε θα χρειαστούμε πάρα πολύ δουλειά. Πάμε λοιπόν και στη δεύτερη attack, όπου θα είναι και η τελευταία για το σημερινό βίντεο. Άμα είχα εδώ πέρα Go Wipe ή Goho ή Dracus, θα τον είχα πάρει σίγουρα, 100% θα παίρνω πολύ loot. Όπως βλέπετε, μεγαλώνω το χωριό, διότι άμα κάνουμε καμιά στραβή και πατήσουμε έξω από το next, πολύ απλά θα χάσουμε και άλλα τρόπαια τσάμπα. Δύσκολος αυτός. Λοιπόν... δεν θα το έχει όλο στα Goldman και τα Elixir Collector. Με συγχωρείτε γι' αυτό, δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, δυστυχώς μετά από πάρα πολλή ώρα next, πάρα πολλές φορές πάτησα next, δεν βρήκα χωριό που να έχει πολύ loot, αλλά βρήκα αυτό το παγχολενιά και γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα τόσο rushed base με Bartz. Okay, δεν έχει τίποτα εδώ πέρα, έχει level 1 Barbarian King, υπέροχα. Θα το πούμε από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Θα ρίξω King εδώ. Bartz γύρω του, Barbarians μάλλον, για να ενεργοποιήσω την ability του και να γίνουν όλοι έτσι μας. Θα ρίξω από γύρω Archers. Κλείσιμο, δεν μας ενδιαφέρει. Θα ρίξω Barbarians. Θα το μπούμε από εδώ. Μπήκαμε καλά. Θα βγούμε έτσι από εδώ. Τώρα τα ρίξα κουτουρού. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια λογική που τα ρίξα. Απλά ήθελα έτσι όπως τα έριξα, δηλαδή όπως τα έριξα, να δω τι θα καταφέρω με αυτή τη στρατηγική σε ένα τόσο rush base. Και από ό,τι φαίνεται το attack αυτό ήταν επιτυχής, αν και δεν μας πρόσφερε τίποτα απολύτως, τίποτα, ούτε loot ούτε τρόφις. Απλά ήταν λίγο, πώς να το πω, ήταν λίγο σκατά το χωρίο αυτό, με συγχωρείτε, ήταν πολύ rush base. Και αυτό το αποτέλεσμα ήταν να μπορέσω να πάρω με πολύ ευκολία αυτό το χωριό. Όπως είδατε, με level 2 και 3 walls δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και γι' αυτό σας προτείνω να μην τα παρατάτε ποτέ σε πολύ χαμηλό level, διότι αυτός εδώ πέρα ο τύπος είχε, νόμιζε πως ήταν μάγκας που είχε ανέβει τον χολενέα, όμως αποδέχτηκε βλάκας, διότι μέχρι και με Bartz κατάφερα και τον πήρα. Δεν πήραμε τίποτα απολύτως.
ούτε troops, συγγνώμη, ούτε trophies, αλλά ούτε loot. Αλλά ήταν ένα διασκεδαστικό βίντεο. Πρέπει να ανεβεί σίγουρα στο clan της ομάδας, στο chat της ομάδας. Never. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Θα έχουμε πολλά παρόμοια τέτοια βίντεο με Clash of Clans. Το ανέβασα στο chat της ομάδας. Λοιπόν, αυτό το βίντεο εύχομαι να σας άρεσε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.